Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Οι φορείς που πήραμε την πρωτοβουλία για τη σημερινή σύσκεψη, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας. Ταυτόχρονα θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι είναι μια πρώτη πρωτοβουλία. Ξέρουμε τις δυσκολίες. Δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την πίεση που αισθάνονται πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφες από τα προβλήματα που βιώνουν της δικής τους κατηγορίας ή του δικού του σχολείου ή κέντρου. Ξέρουμε ότι και κάποιοι άλλοι θα ψάχνουν να βρουν σκοπιμότητες. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Εμείς, με ανοιχτή καρδιά, αλλά και με συνέστηση της ευθύνης, λέμε ότι ο συντονισμένος, η συσπήρωση, ο αγώνας, σαν ένας άνθρωπος των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων, των οικογενειών τους, των γονέων και κηδεμόνων, είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Η ακρίβεια, ο πόλεμος, κινδυνεύει να συμπαρασύρει ό,τι άφησε η κρίση και η πανδημία. Η ανάπηρη σε κίνδυνο, που ήταν το σύνθημα αιχμής της πρώτης κινητοποίησης του Υπουργείου Οικονομικών, απάντηση στα μέτρα κοροϊδίας της κυβέρνησης. Νομίζουμε ότι απηχεί με το πιο συμπυκνωμένο τρόπο την κατάσταση της στιγμής. Επιβάλλεται όσο πιο έγκαιρα γίνεται με το πιο στεντόριο τρόπο να διατρανώνουμε ότι ως εδώ και μη παρέκει. Οι ανάπηροι, οι χρονίως πάσχοντες και οι οικογένειές τους, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, χτυπήθηκαν πολλαπλά από την κρίση. Μέσα στην πανδημία χάθηκε κόσμος που θα μπορούσε να είχε σωθεί. Βασανίστηκαν πολύ περισσότεροι από το σμπαραλιασμένο, εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας και πρόνοιας. Έρχεται τώρα το νέο εθνικό σύστημα υγείας, το εθνικό σχέδιο για την αναπηρία, η ακρίβεια, ο πόλεμος για τα μερίδια των αγορών να μας αποτελειώσουν. 10 χρόνια τώρα οι μισθοί όσων δουλεύουμε ακόμα από εμάς κατακρεουργήθηκαν. Οι συντάξεις αναπηρίας με τους νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτσι έγιναν φιλοδόρημα. Τα επιδόματα για όσους τα παίρνουν χαρτζιλίκι. Και κάποιες οικογένειες καλούνται να ζήσουν μόνο με αυτό. Και πρέπει να πληρώνεις για φάρμακα, θεραπείες, να ζήσεις. Όμως το σύστημα υγείας δεν σμπαραλιάστηκε τα χρόνια της κρίσης, το δημόσιο σύστημα υγείας. Η επιλογή της συρρήγνωσης των δημοσίων κοινωνικών δαπανών και υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, την ειδική αγωγή ήταν επιλογή και πριν την κρίση, στα χρόνια της ανάπτυξης. Οι περικοπές στο αφορολόγητο, στο ασφαλιστικό, στις θεραπείες, στις παροχές, στο όνομα του να πιαστούν οι δείκτες της ΟΝΕ, είχαν ξεκινήσει και πριν την κρίση. Απλώς κλιμακώθηκαν μέσα στην κρίση με πρόσχημα το χρέος. Είδαμε πώς το πληρώσαμε μέσα στην πανδημία και ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί το μέγεθος του δράματος, του εγκλήματος. Με δικά του στοιχεία, πάνω από 17.000 πέθαναν εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς θα μπορούσαν να είχαν ζήσει. Αλήθεια όμως, πίσω από την έννοια, πίσω από το δίχτυ που εμφανίζει ο ΕΟΔΗ, υποκείμενα νοσήματα, δεν κρύβεται ένα άλλο μεγάλο έγκλημα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, της εμπορευματοποίησης υγείας και της πρόνοιας. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούν, κάποιος που μεταμοσχέθηκε, που απόλαυσε μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής, ήταν φυσιολογικό να πεθάνει από κορονοϊό επειδή πήγε στο νοσοκομείο να κάνει τον τακτικό έλεγχο του, ή οι νεφροπαθείς που είναι ενταγμένοι και κάνουν μέρα παραμέρα αιμοκάθαρση σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, ήταν λογικό να κολλήσουν και να φύγουν κατά εκατοντάδες? Σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού της Ομοσπονδίας Νεφροπαθών της χώρας μας, μέχρι τον Αύγουστο του 2021 πέθαναν πάνω από 300 νεφροπαθείς. Θυμίζουμε εδώ ότι 13 μόνο νεφροπαθείς πέθαναν μέχρι την ολοκλήρωση της αγγελικής έρευνας από τους 20 που είχαν κολλήσει στην κλινική ταξιάρχες τον Απρίλιο του 20. Από εκεί και πέρα σταματούν να δίνουν στοιχεία ως προς τους νεφροπαθείς. Στο ίδρυμα αντίστοιχα, στο Ασβεστοχώρι, πέθαναν 25 περιθαλπόμενοι τον Νοέμβριο του 20. Από το Δεκέμβριο του 20 σταματούν στη χώρα μας να δημοσιεύονται ουσιαστικά όσον αφορά τα κρούσματα στα ιδρύματα και πολύ περισσότερο όταν δεν μπορούσαν να τα κρύψουν το πόσοι από αυτούς επέζησαν. Μήνες μετά από διαρροή μάθαμε για τις συνθήκες νοσηλείας με τα διαλυμένα νοσοκομεία από τις ελλείψεις προσωπικού των 23 ανθρώπων με βαριά αυτισμό και νοτική στέρηση από το Ίδρυμα Άγιαν Άργυρη. Όσο αφορά την Ευρώπη του πολιτισμού, σε εισαγωγικά η λέξη,
και τη χώρα του ονείρου, επίσης εισαγωγικά, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας με τους πάνω από 1,5 εκατομμύριο νεκρούς, σύμφωνα με έρευνες πανεπιστημίων που κατατέθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ποτέ δεν συζητήθηκαν, πάνω από το 50, σχεδόν 60% των θυμάτων ήταν σε ιδρύματα βαριά αναπήρων και ηλικιωμένων. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει, παρότι οι εικόνες γρήγορα εξαφανίστηκαν από τα κανάλια των μεγαλοεπιχειρηματιών και των ειδησιογραφικών πρακτορείων, τον στρατό της Ισπανίας να βγάζει τα πτώματα σε σακούλες και να τα φορτώνει σε φορτηγά από τα ιδρύματα και τους οίκους ευγυρίας. Μιλάμε κυριολεκτικά για μαζικό έγκλημα. Από αυτές τις πρώτες μελέτες, που όλο στοιχείως είναι εξαφανισμένες από τις ατζέντες των δημοσίων συζητήσεων για την πανδημία, είναι ενδεικτικά ακόμα δύο στοιχεία. Ότι το ποσοστό των θανάτων στα ιδιωτικά ιδρύματα και στους οίκους ευγυρίας ήταν πολύ περισσότερο σε σχέση με τα δημόσια, και δεύτερον, εκεί που έπιανε τα βάνη, το ποσοστό των θανάτων ήταν στα ιδρύματα που δεν υπήρχε σωματείο των εργαζομένων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτό όμως που δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα είναι ότι στη χώρα μας και στις άλλες χώρες θα αυξηθεί η νοσηρότητα αλλά και η θνητότητα τα επόμενα χρόνια. Γιατί τα χρόνια της πανδημίας οι χρόνοι πάσχοντες είχαν πλημελή παρακολούθηση και έκαναν πλημελώς τις θεραπείες τους λόγω της μετατροπής του συστήματος υγείας σε σύστημα υγείας της μιας νόσου. Όπως και πολλοί άλλοι, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν έγκαιρα τις εξετάσεις τους, θα διαπιστώσουν καθυστερημένα, παράδειγμα, τον καρκίνο τα επόμενα χρόνια, κάνοντας πολύ δύσκολη έως αδύνατη την αντιμετώπιση τους. Εμφανίστηκε η κυβέρνηση ότι δήθεν πρόσεξε τα αμαία μέσα στην πανδημία, αφού άνοιξε γρήγορα από τον Ιούνιο του 20 τα ειδικά σχολεία, χωρίς όμως να πάρει κανένα μέτρο προστασίας. Ούτε προσλήψη προσωπικού, ούτε καν νοσηλευτών. Πολύ περισσότερο, ούτε άνοιγμα νέων δομών για την αρέωση των μαθητών, αφού όλα τα ειδικά σχολεία είναι περάριθμα, αλλά και ούτε αύξηση των δρομολογίων στα σχολικά για την αρέωση των μαθητών. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών που από το φόβο των γονιών, ακόμα και σήμερα, δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Με δραματικές επιπτώσεις στην πορεία αυτών των παιδιών και στις ίδιες τις οικογένειές τους. Ανύπαρκτες υποδομές στήριξης της οικογένειας του παιδιού με αναπηρία, αλλά και τα εξειδικευμένα προγράμματα με βάση τις ιδιαιτερότητες αυτού του πληθυσμού για την ολόπλευρη ενημέρωση για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Πετώντας πάλι το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης στο γονιό για να πάρει την απόφαση να πάει το παιδί του σχολείο ή όχι, ή να κάνει το εμβόλιο. Το αγωνιστικό αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα και σε αυτόν τον τομέα έβαλε τη σφραγίδα του. Όλο αυτό το διάστημα από τις προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα προστασίας τις πρώτες μέρες της πανδημίας, Μάρτις του 20, την πρώτη κινητοποίηση για το θάνατο των ευρωπαθών στην κλινική Ταξιάρχης, 27 Απρίλη του 20, αλλά και επανειλημμένες παρεμβάσεις, υπομνήματα και διαμαρτυρίες για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων, την αποκατάσταση, μέτρα προστασίας από την πανδημία γενικότερα, τον αμαία και το χρονείο πασχόντων και τον εμβολιασμό. Με αυτούς τους αγώνες, μπορεί να μην ανατρέψαμε την αντιλαϊκή αντιναπηρική πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά, αλλά καθυστερήσαμε μέτρα, παγώσαμε άλλα. Στην κρίση, αλλά και στην πανδημία, επιβάλαμε και κάποιες λύσεις. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αγώνες και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, οι ανάπηροι, οι χρονίως πάσχοντες, ξέρουμε καλά ότι πολλοί από εμάς, αν υπήρχε πολιτική πρόληψη της αναπηρίας, της ασθένειας, δημόσιες δομές, πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, δεν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, πολλοί από εμάς ή από τα παιδιά σας θα ήταν ανάπηρα ή δεν θα είχαν αυτό το βαθμό βαρύτητας της αναπηρίας, αν υπήρχαν οι αναγκαίες δομές πρόληψης. Όμως ξέρουμε καλά, όταν χτυπιούνται τα δικαιώματα του εργαζόμενου, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αυτοί που την πληρώνουν ακόμα περισσότερο είμαστε εμείς και οι οικογένειές μας. Είτε με κρίση, είτε με ανάπτυξη, είτε με πανδημία ή σε άλλες ακραίες καταστάσεις όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, παγωνιά. Οι άνθρωποι μας είναι τα πρώτα θύματα. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι σε συνθήκες εμπλοκής της χώρας μας σε πόλεμο, ακόμα περισσότερο σε περίπτωση γενίκευσης του πολέμου, τα πράγματα θα γίνουν δραματικά χειρότερα. Θα πούν κάποιοι αυθαίρετες γενικεύσεις ή πολιτικολογία. Όμως, συνάδελφοι, το ίδιο μπορεί ο γονιός του παιδιού με αναπηρία
που έχει ένα εισόδημα μερικές χιλιάδες ευρώ το μήνα να καλύψει τις ανάγκες σε φροντίδα θεραπείας, το ίδιο με ένα νέο ζευγάρι που ζει με το βασικό μισθό ή είναι άνεργοι ή μερικά απασχολούμενοι. Ακόμα και την καραντίνα, το ίδιο τη βίωσαν οι οικογένειες στον ΑΜΕΑ, στα διάρια και τα τριάρια της Κυψέλης και στο Περιστέρι και το ίδιο στις βίλες στην Εκάλη και στη Βάρκιζα. Πολύ περισσότερο μέσα στην πανδημία, ποια διέξοδο είχαν αυτοί που δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν στο δημόσιο τομέα υγείας, μισθωτοί, άνεργοι, συνταξιούχοι, που θα έπρεπε να πληρώνουν αρκετές χιλιάδες ευρώ για να χειρουργηθούν στο ιδιωτικό τομέα. Διεκδικούσαμε και διεκδικούμε άνοιγμα νέων δημόσιων δομών, θεραπείες των παιδιών με βάση τα παραπεμπτικά χωρίς πλαφόν. Ζητούσαμε μέσα στην πανδημία τουλάχιστον καθαρίστριες και νοσηλεύτριες στα ειδικά σχολεία και μας απαντούν: δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν μπορούμε γιατί υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Την ίδια στιγμή, με ένα νόμο, χάρισαν πάνω από 11 δις στους μεγαλοεπιχειρηματίες στο άνοιγμα της ανάπτυξης. Μείωσαν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, αύξησαν τις φορολαπαλλαγές και εκτός των άλλων δαπανών για εξοπλισμούς. Αποκαλύφθηκε μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν ότι η Ελλάδα πλήρωσε 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για πάνω από 10 χρόνια για τις ανάγκες του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος σε αυτή τη χώρα για τη δημοκρατία και αυτή τη φορά, όπως αντίστοιχα, είναι τα ποσά για τη μονάδα Patriot που στείλαμε στην άλλη δημοκρατική χώρα, τη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά όταν φτάσαμε μέσα στην πανδημία να κόψουν το επίδομα αναπηρίας από τα ορφανά παιδιά ΑΜΕΑ, γιατί βλέπετε παίρνουν την πολυπρουσιοπάροχη σύνταξη του θανόντα γονιών τους. Με βάση τα παραπάνω, έχοντας την πείρα ότι τα πιο αντιδραστικά μέτρα απέναντι και στις οικογένειές μας πάρθηκαν με πρόσχημα την κρίση, ΚΕΠΑ, ασφαλιστικό, λειτουργικότητα, περικοπές στην πρόνοια με το τρίτο μνημόνιο. Μέσα στην πανδημία, εκτός αυτού, με τα ορφανά παιδιά προώθησαν παραπέρα τη διάλυση της ειδικής αγωγής και το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία ανησυχούμε πολύ περισσότερο σήμερα. Γιατί εδώ η πανδημία, παρόλα όσα λένε, δεν έχει τελειώσει. Ήρθε και το τσουνάμι της ακρίβειας και ο πόλεμος, θέτοντας κυριολεκτικά τις οικογένειές μας σε κίνδυνο. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Να γιατί επιβάλλονταν η σημερινή πρωτοβουλία. Ακόμα περισσότερο να εκφραστεί σε απόφαση από ακόμα περισσότερους για αγώνα να σηκωθεί ο κόσμος, να σηκώσει ο κόσμος το ανάστημά του σε αυτή την κατάσταση. Η μαζική συμμετοχή των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων, των γονιών και κηδεμόνων στο απεργιακό ξεσηκωμό και τα συλλαλητήρια στις 6 του Απρίλη θα είναι ο πρώτος μεγάλος σταθμός. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους. Ενάντια στην παραπέρα υποβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας, στην ακρίβεια και τον πόλεμο, για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας, ενάντια στο νέο ΕΣΥ που εμπορευματοποιεί παραπέρα την υγεία, κλείνει νοσοκομεία, επιβάλλει πληρωμές μέσα στο ίδιο το δημόσιο σύστημα για προστασία του εισοδήματος από την ακρίβεια με κατάργηση των διάφορων φόρων και αύξηση των μισθών, των επιδομάτων και των συντάξεων, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο με κλείσιμο των βάσεων του θανάτου. Καμία αποστολή όπλων ή ελληνικού στρατού σε αποστολές εκτός συνόρων. Το λέμε δυνατά. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Δεν θα μείνουμε σίγουρα εκεί. Πρέπει να πείσουμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο καλής θέλησης, κάθε τίμιο συνδικαλιστή, ότι όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που μας βασανίζουν από την αδυναμία αυτόνομης μετακίνησης ως το ακριβό φάρμακο της συγκεκριμένης πάθησης, την έλλειψη εξειδικευμένων κέντρων στα δημόσια νοσοκομεία και φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις, η έλλειψη εξειδικευμένων δημόσιων κέντρων στήριξης και αποκατάστασης, το ότι στερέψαμε να πληρώνουμε για φάρμακα και θεραπείες, το ότι έρχεται ο λογαριασμός και μας πιάνει κόλπος, μέχρι τα προβλήματα του ειδικού σχολείου που πηγαίνει το παιδί μας, αλλά και ο κίνδυνος του αρτεμελές παιδί μας να βρεθεί στον πόλεμο, να πολεμάει στην Ουκρανία ή στην Πολωνία, όλα αυτά έχουν μια κοινή αιτία, το κυνηγητό του κέρδους. Για ό,τι κόβουν από εμάς μισθούς, συντάξεις, θεραπείες, επιδόματα, γίνονται παροχές στο όνομα της ανάπτυξης στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Γιατί η συνεχώς υποβάθμιση και συρρήκνωση των δημοσίων υπηρεσιών στην πρόνοια, την ειδική αγωγή, την αποκατάσταση, στην παροχή των δοχρονικών βοηθημάτων,
έχει ανοίξει διάπλατα το δρόμο στον ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα στους συγκεκριμένους τομείς. Γιατί οι αγώνες και οι ανάγκες της αναπηρίας φέρουν πολύ κέρδος. Γιατί οι αγωνίες, συγγνώμη, και οι ανάγκες της αναπηρίας φέρουν πολύ κέρδος σε αυτούς που τα εκμεταλλεύονται. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά που πηγαίνουν στα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής είναι πολύ περισσότερα από αυτά που καλύπτονται στις δημόσιες δομές. Ενώ αυτές τις μέρες έγινε ακόμα πιο γνωστό ότι ο ιδιωτικός τομέας αποκατάστασης έκανε χρυσές δουλειές μέσα στην πανδημία, αφού είναι δεκαπλάσιο σε δύναμη κρεβατιών σε σχέση με το δημόσιο τομέα, που ενώ οι ανάγκες αποκατάστασης μέσα στην πανδημία μεγιστοποιήθηκαν. Με πρόσχημα, τον κορονοϊό μείωσαν κατά 50% τα δημόσια κρεβάτια αποκατάστασης. Αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλο και περισσότερο αρχίζουν να ομολογούν ότι ήταν αναμενόμενο αποτέλεσμα της άγριας σύγκρουσης Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ για την νομή μιας πάμπλου της χώρας, όπως είναι η Ουκρανία, που ματώνει ο λαός της, που είναι ένας από τους πιο φτωχούς λαούς του κόσμου. Αυτό είναι που επιβάλλει τώρα να ξεσηκωθούμε, ιδιαίτερα μπροστά στον κίνδυνο εμπλοκής και γενίκευσης του πολέμου. Αν δεν αντιδράσουμε και το αφήσουμε, θα θεωρείται φυσιολογικό από τις περικοπές μέχρι την αναστολή της λειτουργίας των σωματείων, την απαγόρευση των διαδηλώσεων στο όνομα της εθνικής ομοψυχίας ή της προστασίας της πατρίδας. Βγαίνουμε μπροστά. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι αν δεν πάρει συγκεκριμένα μέτρα, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Είμαστε σε ετοιμότητα. Με βάση τις σημερινές αποφάσεις, συζητάμε με πολύ περισσότερους συλλόγους. Το βάζουμε σε διοικητικά συμβούλια. Προκαλούμε γενικές συνελεύσεις. Έτσι ώστε μέσα στο Μάη, μετά τον αγωνιστικό εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, να κλιμακώσουμε με μεγάλη πανελλαδική, παναναπηρική κινητοποίηση. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο μας έρμεο στα παιχνίδια τους. Δεν θα γίνουν τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια τους. Μόνο ο οργανωμένος μαζικός αγώνας μπορεί να έχει αποτελέσματα. Όχι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Όχι στον πόλεμο, καμία εμπλοκή. Διεκδικούμε γιατί οι ανάγκες μας το απαιτούν. Γενναία αύξηση όλων των επιδομάτων τουλάχιστον 100 ευρώ από 1η-1η του 2022. Ένα ολόκληρο επίδομα και μία ολόκληρη σύνταξη μπροστά στις γιορτές του Πάσχα και το καλοκαίρι. Κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου καυσίμων. Καμία διακοπή ρεύματος σε σπίτι ή μικρή επιχείρηση. Μείωση του ρεύματος κατά 50%. Κατάργηση όλων των δημοσίων τελών για όλα τα αμαία και τους χρονίους πάσχοντες. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Καμία πληρωμή για φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, τεχνολογικά βοηθήματα. Κανένα πλαφόν. Κάλυψη όλου του κόστους 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τα παραπεπτικά των ειδικών. Όχι στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, της Εξαθλίωσης και της Εμπορίας των Αναγκών μας της ίδιας της ζωής μας. Γενναία χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ από το κράτος. Επαναφορά των επιδομάτων αναπηρίας στα ορφανά παιδιά αμαία που κόπηκε επειδή παίρνουν τη σύνταξη του θανόντα γονιού τους. Επέκταση των επιδομάτων στις κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν παίρνουν, όπως κοφή, πάσχοντες από άνοια, αλσχάιμερ και άλλα. Κανένα επίδομα αναπηρίας και καμία σύνταξη κάτω από 600 ευρώ. Ουσιαστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε και δεν προβάλλουμε τα συγκεκριμένα αιτήματα που η ζωή επιβάλλει προς υλοποίηση, που από καιρό παλεύουμε, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, για την ειδική αγωγή, όπως δημόσια δωρεάν υψηλού επίπεδου ειδική αγωγή με ό,τι επιτάσσει η επιστήμη με άνοιγμα νέων δημοσίων δομών, μαζικές προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, χτίσιμο νέων ειδικών σχολείων για να σταματήσουν να λειτουργούν ειδικά σχολεία σε κτίρια επικίνδυνα και κατάλληλα. Κατάργηση του απαράδεκτου θεσμού των αναπληρωτών και των συμβασιούχων. Μονιμοποίηση όλων τώρα σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα. Ολόπλευρη στήριξη των αναπήρων φοιτητών στα πανεπιστήμια. Δουλειά σε όλους τους ικανούς προς εργασία αναπήρους με την αποφύτισή τους από την εκπαίδευση. Προστατευόμενα εργαστήρια για εκείνες τις κατηγορίες που είναι αναγκαία με βάση τις προτάσεις μας.